κύριος λόγος της σημερινής συνέντευξης είναι η υπέρμετρη αύξηση στο ενεργειακό κόστος, το οποίο δυστυχώς κινδυνεύει να τεινάξει στον αέρα τους προϋπολογισμούς και τους ισολογισμούς των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Θα ήθελα να φτάσω, γιατί κυρίως αυτή η αύξηση παρουσιάστηκε τους δύο τελευταίους μήνες, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, θα ήθελα όμως να πω και δύο λόγια σχετικά με την πορεία της σεζόν. Σίγουρα τα νούμερα των αφήξεων έχουν πάει και η ενεργή ζήτηση πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Κανένας δεν μπορεί να πει κάτι από αυτού. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ο προορισμός μας σημείωσε αυτά τα επίπεδα ζήτησης. Νομίζω ότι είναι κατόρθωμα όλης της τοπικής κοινωνίας και του αγώνα που έχει κάνει συγκροτημένα τα τελευταία χρόνια. Είναι και αυτό που μας έδωσε μία μικρή ελπίδα να συνεχίσουμε, να επιχειρούμε και να λειτουργούμε. Σίγουρα όμως, νομίζω ότι δεν πρέπει κάποιος να είναι οικονομολόγος ή λογιστής για να καταλάβει ότι μία αύξηση της τάξης του 10 ή 15% στα έσοδά του με μία παράλληλη αύξηση του 30 ή 40% στο κοστολόγιο του δεν τον οδηγεί στο ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, ποιο είναι αυτό το οικονομικό αποτέλεσμα, διαφέρει, απέχει πολύ από ξενοδοχειακή μονάδα σε ξενοδοχειακή μονάδα. Θα σας πω μόνο έτσι δύο στοιχεία για όσους είναι εκτός του ξενοδοχειακού κλάδου, ότι περίπου ένα 70 με 75% του τζίρου στα ξενοδοχεία της Ρόδου παράγεται από συμβόλαια που έχουμε συνάψει με tour operator. Αυτά τα συμβόλαια, που είναι δηλαδή η πλειοψηφία της δουλειάς μας, σε καμία περίπτωση δεν είχαν προβλέψει αυτές τις αυξήσεις. Πρόκειται για συμβόλαια ουσιαστικά που έχουν υπογραφεί το προηγούμενο καλοκαίρι του 2021 και ουσιαστικά κουβαλάνε τις τιμές προ-κορονοϊού. Όταν αυτές οι τιμές επιβαρυνθούν με αύξηση στο κοστολόγιο 30 με 40%, καταλαβαίνετε ότι καμία κερδοφορία ξενοδοχείου δεν μπορεί να αντέξει αυτή την αύξηση. Από εκεί και πέρα, πέρα από το κομμάτι των αφήξεων και των οικονομικών δικτών, το θέμα της επιμήκυνσης. Σίγουρα η επιμήκυνση είναι πάντα ένα ζητούμενο για τη Ρόδο, ειδικά για τη Ρόδο με τις πολύ καλές καιρικές συνθήκες και όλο το πολιτιστικό φορτίο και το πλούτο που έχει. Σίγουρα είναι από τις 2-3 περιοχές νομίζω στην Ελλάδα που μπορούν να το στηρίξουν. Όμως μια τέτοια επιμήκυνση προϋποθέτει σχέδιο. Καμία χώρα παγκοσμίως δεν έχει πετύχει το στόχο της επιμήκυνσης με απλά ένα σύνθημα. Νομίζω ότι το τρίπτυχο εργοδοτικό κόστος, και μιλάω για τις εισφορές, όχι για τους μισθούς, ενεργειακό κόστος για τις μονάδες και ΦΠΑ, είναι απαραίτητα στοιχεία για να μπορέσουμε συγκροτημένα ως προορισμός να πάμε 2 ή 3 εβδομάδες παρακάτω. Το 2022 κινήθηκε πάρα πολύ καλά σε επίπεδο αφήξεων, όμως όπως σας είπα και πριν, προϋποθέτει αυτό τις πολύ καλές τιμές που τα ξενοδοχεία της Ρόδου ήταν δεσμευμένα να δώσουν. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, και νομίζω είναι οι μοναδικές στο τοπικό οικονομικό σκηνικό, είναι οι μόνες που δεν μπορούσαν μοιραία να αλλάξουν καθόλου την τιμή τους. Έχουμε παραδείγματα επιχειρήσεων, πολλών επιχειρήσεων, όλων των κλάδων, και πολύ σωστά έπραξαν και πολύ σωστά έκαναν, διότι πρώτα έπρεπε να επιβιώσουν, που έπρεπε να αλλάξουν τους τιμοκαταλόγους τους, είτε εστιατόρια είναι αυτά, είτε γραφεία που οργανώνουν εκδρομές, είτε γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, που άλλαξαν 3 και 4 φορές τους τιμοκαταλόγους τους. Και σωστά έκαναν, διότι το ενεργειακό κόστος και τα λοιπά κόστη αυτό επέβαλαν. Τα ξενοδοχεία όμως δεν το έκαναν αυτό, διότι δεν μπορούσαν να το κάνουν. Είναι οι σπόνσορες για μένα τη σεζόν του 2022. Και αν, νομίζω ότι με τη δική μου εκτίμηση, η αύξηση αυτή στο κόστος περάσει σε ένα βαθμό τουλάχιστον στις τιμές του 2023, δεν μπορώ να γνωρίζω ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην τουριστική δραστηριότητα της επόμενης χρονιάς. Διότι αυτό που μας δίδαξε και ο κορονοϊός είναι ότι κάθε χρονιά μηδενίζει το κοντέρ και ξεκινά από την αρχή. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχω μία χρονιά ένα επίπεδο αφήξεων, αυτό δεσμεύει την χρονιά της επόμενης. Αυτό σχετικά με την επιμήκυνση. Σχετικά τώρα με τον πληθωρισμό και το ενεργειακό κόστος, που είναι και το μεγάλο θέμα της ημέρας. Για να έχει μία εικόνα ο κόσμος της Ρόδου, επειδή τα ξενοδοχεία
κυρίως λαμβάνουν μηνιαίους λογαριασμούς και έχουν μια πιο γρήγορη ενημέρωση για την τιμολόγησή τους, για να έχετε μια εικόνα, οι λογαριασμοί του Σεπτεμβρίου ήρθαν σε επίπεδα 3 με 4 φορές πάνω από αυτό που ερχόντουσαν κάθε Σεπτέμβριο. Δηλαδή ένα ξενοδοχείο που είχε ένα λογαριασμό μηνιαίο 30.000 ευρώ, το Σεπτέμβριο που μας πέρασε του ήρθε από 110 έως 120.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κανένας προϋπολογισμός δεν είναι εφικτό να το έχει, να μπορεί να το αντέξει αυτό. Υπάρχουν παραδείγματα ξενοδοχείων, 50 δωματίων, τόσο μικρά, που ο λογαριασμός τους ήρθε 30.000 ευρώ με την επιδότηση που υπήρχε. Χωρίς την επιδότηση θα ήταν 50.000 το μήνα, δηλαδή φτάνουμε να μιλάμε για 1.000 ευρώ μηνιαίο κόστος ανά δωμάτιο. Είναι υπέροχο και σαφέστατα δεν μπορεί κανένα λογιστήριο αυτό να το αντέξει και να το πληρώσει.